Καλησπέρα, άλλο ένα επεισόδιο μαγειρεύουμε μαζί. Σήμερα με μία λίγο spicy συνταγή. Θα κάνουμε ένα λιγκουίνι με ντομάτα, φρέσκια ντομάτα, τριμμένη, και κοτοπουλάκι, το οποίο θα το περάσουμε μετά στο τηγάνι. Σίγουρα, βασικό υλικό, το τσίλι, για να δώσει τη γεύση και λίγο τη σπιρτάδα που θέλουμε στο στόμα μας. Πάμε λοιπόν, έχω βάλει νεράκι στη γατσαρόλα μου, ρίχνω λίγο αλάτι και στη συνέχεια θα ρίξω μέσα τα λιγκουίνι. Το ζυμαρικό που έχω επιλέξει σήμερα είναι λιγκουίνι. Θα ρίχνω μέσα ομοιόμορφα και καθώς βράζει το νεράκι μου, περιμένω σιγά σιγά να βράσουν τα μακαρόνια μου. Τα μακαρόνια μας έχουν βράσει. Πάντα πίσω από τη συσκευασία στα μακαρόνια, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλο επεισόδιο, υπάρχει ο χρόνος που πρέπει να τα βράσουμε, είναι περίπου στα 10 με 12 λεπτά. Είμαι έτοιμος, τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα, τα σουρώνω. Είμαι έτοιμος με τα μακαρόνια μου, θα ρίξω λίγο λαδάκι για να μην μας κολλήσουνε. Ωραία. Και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Θα τα αφήσω στην άκρη και στη συνέχεια θα πάω στη διαδικασία με το τηγάνι μου και το κοτόπουλο που θα πρέπει να περάσω. Ρίχνω ελαιόλαδο στο τηγάνι μου. Να πάει παντού σε όλο το τηγάνι, λίγο ακόμα. Ωραία. Σούπερ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ό,τι έχει να κάνει με κοτόπουλο είναι καλό να φοράμε γάντια πάντα όταν το πιάνουμε. Μην βλέπετε εμένα που το πιάνω με τα χέρια. Πάντα θα φοράτε γάντια. Είναι το μόνο πράγμα που θα σας λέω συνταγή, ότι πρέπει να φοράτε γάντια. Και εγώ βλέπετε ότι μαγειρεύω έτσι χωρίς γάντια, αλλά το κοτόπουλο πρέπει πάντα να, έτσι, να έχουμε μια ασφάλεια. Θα ρίξω λίγο το τηγάνι μου, είμαστε έτοιμοι. Τώρα το κόβω σε πολύ μικρά κομμάτια και το ρίχνω στη φωτιά. Ωραία. Χαμηλώ λίγο τη φωτιά μου, ρίχνω μέσα λίγο πιπεράκι και λίγο από το αλάτι. Δεν ρίχνω πολύ, συνέχεια θα προσθέσω κι άλλο. Και σε αυτή τη διαδικασία θα κόψω και τα ντοματίνια μου σιγά σιγά. Ωραία. Είμαστε ok με τα ντοματίνια. Θα πούμε εδώ στην άκρη. Στη συνέχεια γυρίζουμε λίγο το κοτόπουλό μου. Ήδη σιγά σιγά αρχίζει παίρνει χρώμα. Ρίχνω και από αυτή τη μεριά λίγο πιπέρι και λίγο αλάτι, γιατί είναι χωρίξη. Ωραία. Θα κόψω λίγο και από το τσίλι. Μέσα το τσίλι έχει κάποια σπόρια, τα οποία αν θέλουμε μπορούμε να τα αφαιρέσουμε για να μην είναι τόσο καυτερό. Εγώ θα τα βγάλω, έτσι, να μην κάψουν για κανέναν άνθρωπο, και θα ξυλοδόψω το τσίλι μου. Ταυτόχρονα βλέπω και τη φωτιά μου στο τηγάνι πάντα, θα μας καεί το κοτόπουλο. Ωραία. Τώρα
κρουασέ, πολύ μικρές φετούλες, κόβω το ξύλι μου. Ωραία, όμορφα. Καλό σοτάρισμα και πάντα στο κοτόπουλο ελέγχουμε να δούμε αν είναι ψημένο, έτσι. Σε περίπτωση που δεν είμαστε σίγουροι, το ανοίγουμε λίγο με το μαχαιράκι μας, βλέπουμε μέσα, δεν είναι κακό. Από το να πάει στο τραπέζι και να νομώ, ειδικά το κοτόπουλο, έτσι είναι επίφοβο πάρα πολύ. Έχω κόψει τα ντοματίνια, έχω κόψει το ξύλι, εδώ έχω το χυμό ντομάτας μου, φρέσκια ντομάτα. Στη συνέχεια θα ρίξω τα ντοματίνια, το κοτοπουλάκι μας είναι σχεδόν έτοιμο και στη συνέχεια θα ρίξω τα ντοματίνια. Ωραία. Αφήνουμε και αυτά λίγο τα λιγάνι μας να μαλακώσουμε, όχι πάρα πολύ. Θα ρίξω μέσα το τσίλι, το έχω ψιλοκόψει. Και λίγο αλατάκι στη συνέχεια. Έχουμε περάσει το κοτοπουλάκι μας, έχουμε ρίξει τα ντοματίνια μας και συνέχεια το τσίλι. Το τσίλι είναι και αυτό που θα δώσει αυτό το spicy στο πιάτο μας. Νομίζω ότι το ντοματίνι μαζί με το τσίλι ταιριάζει. Το ντοματίνι από τη μία σου δίνει τη δροσιά στο στόμα, το τσίλι σε καίει. Γενικά ο συνδυασμός είναι πολύ ωραίος. Στη συνέχεια έχω εδώ πέρα έτοιμο και το μπολάκι με τη ντομάτα μου, την οποία τη ρίχνω έτσι ωραία. Τέλεια. Ανακατεύω πολύ καλά και θα ρίξω λίγο κεράκι ακόμα. Χαμηλώνουμε το μάτι μας, άμα δούμε ότι έτσι είναι δυνατή φωτιά, χαμηλώνουμε. Μία συνταγή σχετικά εύκολη, νόστιμη, όπως κάθε φορά αυτό που κοιτάμε να πετύχουμε στο μαγειρεύμα μαζί είναι να είμαστε νόστιμοι και γρήγοροι, έτσι το έχω ξαναπεί. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω πως μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Ανακατεύουμε λοιπόν καλά. Σε αυτή τη φάση θα ρίξω μέσα λίγο νεράκι, πάρα πολύ λίγο, για να το σπάσω μαζί με την ντοματούλα μου, έτσι και να βράσει. Το αφήνω σε χαμηλή φωτιά να βράσει και περίπου σε 5 με 8 λεπτά θα είναι έτοιμη και η σαλτσούλα μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Η σάλτσα μου είναι έτοιμη, έχει δέσει. Θα ρίξω μέσα λίγο τα μακαρόνια μου να πάρουν έτσι μια βράση και αυτά και στη συνέχεια να τοποθετήσω στο πιάτο μου. Εδώ είμαστε ok. Τέλεια. Πάμε να σερβίρουμε. Ωραία. Βάζω προσεκτικά τα μακαρόνια μου και λίγο από το κοτόπουλο. Ντοματίνι.
και θα τελειώσουμε λίγο από την παρμεζάνα. Αυτό είναι το πιάτο μας. Ένα λιγκουίνι με τσίλι, ντοματίνι και χυμό ντομάτας. Λίγο παρμεζάνα για το τελείωμα. Πιστεύω πως ένα ιδιαίτερο πιάτο για ακόμα μία φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Φιλιά πολλά. Πάμε στο... Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να τελειώσουμε τις τέλειες. Ωραία.